εσάς αναστάσιμα να είναι τα αίτη μας, παρόλο που οι άρχοντες του κόσμου τούτου δυσκολεύουν με τα μέτρα που έχουν επιβάλει τον λαό μας στο να αισθανθεί έτη και έτη εκτυπώτερον την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ως να μην θέλουν να ζήσει ο λαός μας εκτυπώτερον, δυνατά δηλαδή, την Ανάσταση. Γιατί ένας που ζει την Ανάσταση μπορεί να κάνει και επανάσταση. Και το φοβούνται αυτόν οι άνθρωποι της νέας τάξης πραγμάτων. Και επειδή, από ό,τι φαίνεται, μερικοί των σκοτεινών δυνάμεων θέλουν να εορτάσουν οι Ορθόδοξοι το Πάσχαν τους, όχι την ημέρα που πρέπει, την τρίτη ημέρα, δηλαδή ημέρα Κυριακή. Γι' αυτό και ονομάστηκε ημιά των Σαββάτων, όπως λέει το Ευαγγέλιο, Κυριακή. Γιατί είναι η μέρα που αναστήθηκε ο Κύριος. Άρα, η μέρα που αναστήθηκε ο Κύριος πρέπει να γίνει και η γιορτή της Αναστάσεως του. Και μάλιστα η Ανάστασή του, όπως ακούσατε και σήμερα και πάντοτε ακούετε εδώ στο οίκο το απολυτίκιον του Αγίου Λαζάρου, την κοινή Ανάσταση πρωτού σου πάθους πιστούμενος εκ νεκράων ήγερας των Λάζαρων, είναι πιστοποιητικόν ότι όπως ανάστησεν τον Λάζαρο θα μας αναστήσει και εμάς και κανείς δεν θα μείνει μέσα στον τάφο. Η προπτική μας είναι η αιώνια ζωή. Αυτή είναι η προπτική μας. Φτάνει να το θέλουμε. Ο Θεός το θέλει. Εμείς το θέλουμε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι σκοτεινοί, άλλων θρησκειών, άλλων δοξασιών, μασονικών στοών, εωσφοριστές, σατανιστές, φανατικοί σιωνιστές, όχι όλοι οι Εβραίοι, μερικοί, που θέλουν να επιφέρουν σύγχυση σε εορτές, ιδιαιτέρως των Ορθοδόξων. Γιατί των Ορθοδόξων? Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία και μοναδική αληθινή Εκκλησία. Το θεανθρώπινο σώμα του Σωτήρος Χριστού. Και επειδή φέτος ιδιαιτέρως έπεσε το Πάσχαν των Εβραίων, το λεγόμενο Φάσκα, όχι Πάσχα, Φάσκα, έτσι λέγεται, να είναι η μέρα Πρωτομαγιά, και το δικό μας Πάσχα όρισαν οι πατέρες οι 310 και 8 θεοφόροι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να εορτάζεται πάντοτε μετά των νομικών Φάσκαν των Εβραίων, το ημέτερον Πάσχαν των Ορθοδόξων, κάνουν ό,τι μπορούν σε διάφορες χώρες, να μην γίνει ο εορτασμός του Πάσχα την ημέρα ή και την ώρα που πρέπει. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόμη και αυτοί οι αρχιερείς και ο αρχιεπίσκοπος της εσυμφώνησαν το Πάσχα να γίνει και η λειτουργία του Πάσχα, όταν λέμε Πάσχα, να γίνει η ώρα 9. Εάν ξεκινήσουν η ώρα 9, η ώρα 11 θα είναι τελειωμένη. Άρα θα εορτάσουν το Πάσχα τη δεύτερη ημέρα, όταν ακόμα ο Χριστός ευρίσκεται εν το Άδη. Θέλουν να ανατρέψουν τον εορταστικό νόμο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και υπάρχει σχέδιο σιγά σιγά να έχουμε έναν Πάσχα πρώτα με τους Καθολικούς και ύστερα και με τους Εβραίους, για να οδηγήσουν έτσι τον λαό
σε μια πανθρησκεία πριν την παγκόσμια δικτατορία. Αυτά όταν τα λέγαμε, μας έλεγαν συνωμοσιολόγους. Τώρα σιγά σιγά τα σχέδιά τους αποκαλύπτονται. Δεν μπορούν να μην αποκαλύψουν. Οι στόχοι τους ποιοι είναι. Χρησιμοποιούν και την ασθένεια, η οποία όντως υπάρχει και τη ζούμε όλοι και είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών όλων των λαών και όλων των ανθρώπων. Την τραβούν από τα μαγιά έτη και έτη. Εκφοβίζεται ο λαός μας, μάσκες, μονές, διπλές, τριπλές αύριο θα μας πούν, εμβολιασμοί με εμβόλια τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί ούτε οι δράσεις τους, ούτε οι αντιδράσεις τους, ούτε οι επιδράσεις τους. Πολλοί επιστήμονες μιλούν για γονιδιακά εμβόλια. Τι σημαίνει γονιδιακό εμβόλιο? Όταν το βάλουν δηλαδή παιδιά που ακόμα δεν έχουν τεκνοποιήσει αυτόν τον εμβόλιο, σε άλλα κορίτσια θα προκληθεί στηρότητα και σε άλλα που θα γεννήσουν θα έχουν πολλαπλά προβλήματα τα παιδιά, διάφορα σύνδρομα. Αναπηρίας, αναπνευστικά προβλήματα, σύνδρομα Down, ανεμίας και άλλα. Και αυτά τα λέει γιατροί και σπουδαίοι γιατροί. Ο ένας μάλιστα, αυτός που απομόνωσε τον ιόν του AIDS, είναι βραβευμένος και με το βραβείο Νόμπελ ιατρικής και λέει αυτά που μεταφέρω σε εσάς. Κανείς δεν επιτρέπεται να ακουστεί η φωνή μας. Όποτε τα πούμε αυτά, κατεβάζουν ακόμα και τις ομιλίες μας από το YouTube. Αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε σε έναν ολοκληρωτισμό. Επί του παρόντος μας τον εμφανίζουν ευγενικά. Λέει, πρέπει να έχετε το εμβόλιο για να πάνε τα παιδιά σας στο σχολείο. Τι να κάνουν οι γονείς? Έχουν δίλημα. Για να πάτε, λέει, στις υπηρεσίες τις ιατρικές, πρέπει να βάλετε το εμβόλιο και να έχετε και δελτίο εμβολιασμού και μάλιστα το εμβόλιο θα είναι κάθε 6 μήνες. Μα εάν το εμβόλιο φέρνει τέτοιες αλλαγές στο γονιδίωμα, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και τα παιδιά των παιδιών μας και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας θα είναι επιβαρημένα με αυτές τις ασθένειες. Οι μεγαλύτεροι θα έχουμε διάφορες παρενέργειες. Εμείς έχουμε ευθύνη, τις σκέψεις μας θα σας τις πούμε. Οι επιλογές είναι δικές σας. Αυτό το οποίο θέλω, Πάτερ Ελευθέριε, είναι όσα αφορά τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη Διακαινήσιμο, θα κάνετε ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο. Οι πόρτες των εκκλησιών μας θα παραμείνουν ανοιχτές για όλους, για άντρες και γυναίκες, για αρρώστους και για υγιείς. Η εκκλησία είναι νοσοκομείο ψυχών και σωμάτων. Πόσοι άνθρωποι ήρθαν άρρωστοι και με σωματικές αρρώστιες και με ψυχικές και έφυγαν υγιείς από την εκκλησία. Και πόσοι υγιείς ήρθαν και επέτρεψε ο Θεός ακόμα και μέσα στην εκκλησία να πεθάνουν. Η θεία μου η Άννα έχει μύθει όταν εκκοινώνησε και μετά μέσα στην εκκλησία. Έτσι. Και το θεωρούσαμε μάλιστα και πολύ καλό σημείο αυτό. Έτσι. Άρα, εμείς ζούμε για την αιωνιότητα. Εργαζόμαστε για την αιώνια ζωή. Και γέροι και νέοι, και άρρωστοι και υγιείς, και εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, και μασκοφόροι και χριστοφόροι, και με και τις μάσκες και με ταξιμάσκαλα.
Εμείς κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Λαμβάνομαι πνεύμα Άγιο. Εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Και κοινωνούμε, προσέξτε το αυτό, που ρωτούν μερικοί, καλά γεμόρφου μέσα στην Εκκλησία, δεν κολλάμε ένας αρρώστια. Βεβαίως μπορούμε να κολλήσουμε. Όπως κρυώνουμε όταν έχει κρύο. Αλλά τι λέει ο διάκος ή ο παπάς σας όταν θα πάνε να κοινωνήσετε? Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Όποιος κοινωνά με φόβο Θεού, με αγάπη και πίστη ορθόδοξη, το μόνο που παίρνει είναι Άγιο Πνεύμα. Δεν παίρνει αρρώστια. Κι ας είναι δίπλα μου ο Κύπρος γεμάτος λέπρα. Φτάνει εγώ να κοινωνώ με φόβο Θεού. Όταν έχουμε το φόβο της αρρώστιας και το φόβο των ανθρώπων, αυτό που φοβόμαστε θα το πάθουμε. Και μέσα και έξω. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι ο φόβος του Θεού. Να έχουμε φόβο Θεού και όχι αρρωστοφοβία. Και το πότε φεύγουμε από αυτήν τη ζωή και με ποιαν αρρώστια και με ποιον ατύχημα και σε ποιαν ηλικία, το αποφασίζει μόνο ο Θεός. Now we